Βρισκόμαστε σήμερα εδώ στην Αλεξανδρούπολη για να ενημερωθούμε άμεσα διαζώσεις για την κατάσταση, να εκφράσουμε ταυτόχρονα την αλληλεγγύη μας στον πληθυσμό της περιοχής για τις μεγάλες καταστροφές και βεβαίως να διεκδικήσουμε, να παλέψουμε όλοι μαζί έτσι ώστε να δοθούν οι αποζημιώσεις αφού βεβαίως πρώτα σβήσει αυτή η καταστροφική πυρκαγιά και να αποζημιωθούν οι πολίτες γιατί γίναν μεγάλες καταστροφές σε περιουσίες, σε σπίτια, χάθηκαν ανθρώπινες ζωές και φυσικά είχε μεγάλη επιβάρυνση, μεγάλη καταστροφή το περιβάλλον, ο δασικός πλούτος της περιοχής. Αυτές τις μέρες καίγεται όλη η Ελλάδα, χάνονται ανθρώπινες ζωές, καταστρέφονται περιουσίες και η κυβέρνηση έχει τεράστιες πολιτικές ευθύνες και για το ότι δεν πήρε τα απαραίτητα μέτρα όλο το προηγούμενο διάστημα, αλλά γιατί κυρίως σήμερα, αυτές τις μέρες που καίγεται η Ελλάδα, ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, αντί να σπαταλά το δημόσιο χρήμα που πληρώνει ο ελληνικός λαός με ιδρώτα και κόπους και θυσίες μέσα από την μεγάλη φορολογία, αντί να σπαταλά αυτό το χρήμα με το να στέλνει οπλικά συστήματα στο Ζελένσκι, στους Ναζί του Αζόφ, να εκπαιδεύει πιλότους Ουκρανούς στα F-16, που σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλη κατασπατάληση δημόσιου χρήματος, αντί να συμμετέχει σε νατοϊκές αποστολές και να χρησιμοποιεί το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης να γίνεται ορμητήριο για πολεμικές στρατιωτικές αποστολές στην περιοχή με μεγάλο κόστος, που αυτή δεν είναι ανάπτυξη, αλλά είναι ανασφάλεια για τον ελληνικό λαό και ιδιαίτερα για το λαό της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αντί λοιπόν να σπαταλά αυτό το χρήμα, θα πρέπει να δώσει αυτό το χρήμα για να ενισχυθεί η πυροσβεστική με προσωπικό, με πυροσβεστικά οχήματα, με πυροσβεστικά αεροπλάνα, να φτιαχτούν υποδομές το καλοκαίρι για τις πυρκαγιές, το φθινόπωρο και το χειμώνα για τις πλημμύρες, για τις χιονοπτώσεις, να ενισχυθεί η δασική υπηρεσία, να ανασταθούν τα δασαρχεία που έχουν ουσιαστικά εγκαταληφθεί, να μπει καινούριο προσωπικό στην πυροσβεστική υπηρεσία και στις δασικές υπηρεσίες. Εκεί έπρεπε να πηγαίνει το κρατικό χρήμα, εκεί έπρεπε να δίνονται χρηματοδοτήσεις, εκεί πρέπει να πάνε ύστερα και οι αποζημιώσεις προς τον ελληνικό λαό και ιδιαίτερα το λαό της Θράκης που πλήττεται βάναυσα αυτές τις μέρες. Δεν μπορούμε να στρέφουμε τα πυρά μας ούτε στο στρατηγό άνεμο, ούτε στην κλιματική αλλαγή. Αυτά πρέπει να τα θεωρούμε δεδομένα. Η κατάσταση έτσι είναι κάθε καλοκαίρι και θα χειροτερεύει από εδώ και πέρα. Ούτε να τα ρίχνουμε στην αμέλεια διαφόρων πολιτών που και αυτή υπάρχει και θα πρέπει βεβαίως οι αρμόδιες υπηρεσίες να πάρουν τα μέτρα τους. Ούτε σε διάφορους μετανάστες πρόσφυγες που φεύγουν από τις χώρες τους και έρχονται εδώ. Αυτά θα τα λύνει ο κρατικός μηχανισμός και θα παίρνει τα απαραίτητα μέτρα. Δεν μπορεί να δημιουργούνται μίσοι, αντιπαλότητες και βεβαίως ο ελληνικός λαός να συμμετέχει σε τέτοιες πρωτοβουλίες που παίρνουν διάφοροι απαράδεκτοι φασίστες και εδώ στην περιοχή, ακροδεξιά μορφώματα όπως του κυρίου Βελόπουλου και άλλοι γύρω από αυτό το ζήτημα. Είμαστε κάθετοι σε όλα αυτά τα ζητήματα. Το ζήτημα είναι χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, ενίσχυση όλων των πυροσβεστικών μέσων, ενίσχυση όλων των υποδομών που χρειάζεται η χώρα, πρόβλεψη για αυτά τα ζητήματα. Μόνο έτσι θα αλλάξει ο λαός της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, μόνο έτσι θα πάμε μπροστά και θα έχουμε ανάπτυξη σε όφελος του ελληνικού λαού.